Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαι υπέρ της οικογένειάς μου. Μπράβο. Που λογοδοτεί αυτή τη στιγμή. Τώρα τι απέτυχε έχουμε τώρα από τότε μέσα σε 4 μήνους. Τι απέτυχε έχουμε. Ό,τι υποσχέθηκε. Στη μέση τα καλάβρε τα παίχτε. Στη μέση τα καλάβρε τα παίχτε. Το τραγούδι αυτό να το παίζετε τώρα μέχρι το βράδυ. Στη μέση τα καλάβρε τα παίχτε. Στη μέση τα καλάβρε τα. Οι Γερμανοί βάλε φωτιά. Έκασπα τα καλάβρε τα και την Ελλάδα. Σε άκρος πολιτικό κλίμα, όπως αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και με την αγωνία για την επόμενη ημέρα που θα ξημερώσει τη Δευτέρα να χτυπά κόκκινο, ο ελληνικός λαός πορεύεται στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμήνυσε από τη συγκέντρωση υπέρ του όχι στο Σύνταγμα ότι ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι ξέρει να επιστρέφει τα ατελεσίγραφα. Όπως είπε, κανείς δεν θα αποκόψει την Ελλάδα από το φυσικό της γεωγραφικό τόπο. Απεσιόδοξος για όλα. Είτε το ένα είτε το άλλο, απεσιόδοξος. Όχι. Να τους κρεμάσει όλους τους κερατάδες. Το Σκουράτο, το Σαμαρά, την Ξεφτύλα, τη Μέργελ. Βγήκε και η γεννηματά. Τι να πει γεννηματά. Όχι, να τους φάει όλους. Όχι, θα ψηφίσω. Όχι, να δεν τρέπονται οι Ξεφτύλες. Γιατί άμα πει το ναι, είμαστε που είμαστε χαμένοι με το ναι. Θα κάνει απολύσεις το ένα, το άλλο. Οπότε σας τι λέτε. Όχι. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, στο Καλλιμάρμαρο, στη συγκέντρωση υπέρ του νέου, μιλητές ήταν ο Νίκος Αλιάγας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης και ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος. Τόνισαν την αντίθεσή του στην έξοδο από την Ευρώπη. Ναι, ήρθα να ψηφίσω Ευρώπη γιατί και έφερα και τη μαγκούρα. Ναι, γιατί είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς δώσαμε πολιτισμό. Ναι. Οι Κολογερμανοί τώρα μας τον πάρουνε, θα μας βγάλουν τα μάτια. Λέω, ναι. Όχι. Γιατί. Πρώτα γιατί έτσι μου αρέσει. Και δεν θα ζούμε να μην είμαστε αρεμάλια, ότι θέλουμε να πεθάνουμε εμείς, το ζητάμε εμείς, όχι ότι θα μας πεθάνουν αυτοί. Ντέρμπι δείχνουν όμως οι δημοσκοπήσεις λίγες ώρες μόλις πριν ανοίξουν οι κάλπες του δημοψηφίσματος. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι θα κλείσει συμφωνία μέσα σε 48 ώρες, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής. Επειδή δεν μου αρέσει να μπαίνω σε ένα καράβι, σε ένα πλοίο και να φάω τα μούτρα μου σαν τον Τιτανικό, έτσι που το ρίξανε στα βράχια, δεν θα πράξω εγκληματική ενέργεια κατά της πατρίδας μου. Τι να ψηφίσω, όχι θα ψηφίσω κι εγώ. Γιατί θα ψηφίσετε όχι. Τόσα χρόνια μας ρουφάνε το αίμα. 5 χρόνια. Μήπως ρούμε άσπρη μέρα. Όλα αυτά εν μέσω φημών για προετοιμασίες της τράπεζης για bail-in και κούρεμα καταθέσεων δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα υπό το οποίο θα οδηγηθεί ο κόσμος στις κάλπες.